Καλημέρα σας κύριο Ανίδη. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλά. Η παιδεία βρίσκεται έτσι στο κέντρο, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες. Πώς τοποθετείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Ιωαννίδη, για την επέμβαση στην ΑΣΟΕ και αυτά που επακολούθησαν? Ξεκάθαρα, χθες είχαμε αστυνομική επέμβαση και καταστολή στην ΑΣΟΕ. Είχαμε ουσιαστικά παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, που ούτως ή άλλως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δηλαδή, είναι λυμμένα πια τα χέρια της για να παρεμβαίνει με τέτοιο τρόπο στα πανεπιστήμια. Και πρέπει οπωσδήποτε να το διαχωρίσουμε αυτό και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις που έκανε με αφορμή όλα αυτά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Η ουσία όμως είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα έχουμε μια έχουμε ελπιδοφόρες, να το πω έτσι, διαδικασίες στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη ζωή τους, στις σπουδές τους, και δεν είναι λίγα. Είναι πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Αφορούν το γεγονός ότι μπαίνει σε μια σχολή και δεν ξέρει τι ουσιαστικά και κυριολεκτικά, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από σαν κινούμενη άμμος. Μπαίνει σε μια σχολή, δεν ξέρει τι μαθήματα θα έχει, τι καθηγητές θα έχει, τι εργαστήρια θα έχει, τελικά τι πτυχίο θα πάρει, mm-hmm. και πώς αυτό το πτυχίο τελικά σε αυτή τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας που αλυσιδωτά ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλο ένα και χειροτερεύουν, mm. θα βγει ο νέος για να βρει μια δουλειά με δικαιώματα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι ένα κρίσιμο, είναι μεγάλη εικόνα, να το πω έτσι, είναι μεγάλη εικόνα στο ψηφιδωτό που δημιουργείται, και κομμάτι αυτής της εικόνας είναι φυσικά η κατάσταση που δημιουργήθηκε και χθες με την παρέμβαση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕ, mm. που κακά τα ψέματα, τι κάνανε οι φοιτητές χθες? Ανοίξανε και προσπαθήσανε να αντιπαρατηθούν με το lockout που είχε αδικαιολόγητα η σύγκληση τους αποφασίσει. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε τώρα, μια εβδομάδα να κλείνει η σχολή, επειδή έχουμε την Κυριακή 17 Νοέμβρη, έχουμε την πορεία του Πολυτεχνείου, mm-hmm. δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Και για αυτό το λόγο είναι λογικός. Ίσως αυτό όμως ήταν μονόδρομος από τη σύγκλητο. Τώρα προσπαθώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Με όλη αυτή την πολιτική πίεση που υπέστην με την επέμβαση, με τα ευρήματα, με όλα αυτά, και εν ώψη μιας έτσι, ημερομηνίας που σημαίνει κακός και όλα τα τελευταία χρόνια αυτό, και έτσι ταραχή. Βλέπετε όμως ότι εκ του αποτελέσματος mm. το αντίθετο επιτεύχθη. Ναι. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε ότι μόνο μια ομαλότητα, να το πω έτσι, ή μια ηρεμία μπορείς δεν να διασφαλίστηκε. Δεν διασφαλίστηκε. Να ρωτήσω, όλα αυτά που βρέθηκαν δεν είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η ουσία του πράγματος στα πανεπιστήμια, πέραν των πολιτικών διαξυφισμών για το κλείσιμο σχολών, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για διάφορα. Δεν είναι απαράδεκτο στο υπόγειο ή στο ισόγειο του πανεπιστημίων να υπάρχει μία αποθήκη όπλων επί της ουσίας? Τι αποδεικνύεται από αυτή την κίνηση και από αυτή την εικόνα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα? Ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι κυριολεκτικά είναι βούτυρο σε ψωμί της οποιαδήποτε κυβέρνηση και δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα. Mm-hmm. Δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα. Και νομίζω είναι επικίνδυνη και φυσικά η προσπάθεια πρώτα απ' όλα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, να ταυτίσει ότι το κίνημα είναι ουσιαστικά μπαχαλάκηδες, και να το ταυτίσει έτσι με το ζήτημα της τρομοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά μίλησε. Ας πούμε, άκουγα τον κύριο Φίλιππε πριν λίγο mm-hmm. σε ένα διαφωνικό σταθμό που έλεγε ότι αφενός κακώς η κυβέρνηση ταυτίζει την τρομοκρατία με τους μπαχαλάκηδες, οι οποίοι λέει είναι χιλιάδες. Mm-hmm. Δεν είναι χιλιάδες οι νέοι που πετούν μολότοφ. Με συγχωρείτε. Δεν έχουμε αυτή την κατάσταση. Ναι. Οι χιλιάδες είναι αυτοί που βρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις, συζητάνε για τα προβλήματά τους, βγαίνουν στον δρόμο. Αυτοί είναι οι χιλιάδες νέοι. Και φυσικά πολλοί περισσότεροι πρέπει να έρθουν και να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις, οι οποίοι κακώς δεν συμμετέχουν σε αυτές τις μαζικές διαδικασίες. Και είναι ένα ζήτημα που και το κόμμα μας και την ΚΝΕ απασχολεί, πώς θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί ώστε να προσελκυθούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι. Το άσυλο που βρίσκεται, το πανεπιστημιακό άσυλο που θέλοντας και μη βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις,
δεν είναι αυτός πάντως ο ρόλος του. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ σεβαστό και υπάρχει λόγος ύπαρξής του πραγματικά. Όμως, σε αυτό το κομμάτι, ότι όποιος μπαχαλάκης, τους μπαχαλάκηδες θέλει, μπορεί να μπουκάρει μέσα στο αυτό, σε ένα πανεπιστήμιο και να έχει έτσι την προστασία του, δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Κοιτάξτε να σας πω, ο ρόλος του Βασίλη δεν είναι αυτός. Όμως να υπενθυμίσω ότι και με τις προηγούμενες διατάξεις για το άσυλο, πριν από τον νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, η δυνατότητα να παρέμβει η αστυνομία για να λύσει αυτό το ζήτημα και να αποκαλυφθούν τα όπλα και τα λοιπά, αυτά που υπήρχαν στο υπόγειο της ΑΣΟΕ, μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει είναι το χθεσινό, επί της ουσίας. Αυτό είναι η αλήθεια. Είστε και υπεύθυνος για τον τομέα της παιδείας. Θεωρείτε ότι οι τελευταίες έτσι νομοθετικές και οι σκέψεις της νέας υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, προς ποια κατεύθυνση οδηγούν? Έχει δημιουργηθεί όλο το κατάλληλο έδαφος προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει ακόμα πιο επιθετικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι μια σειρά, είτε αυτά που ακούγονται είτε αυτά που έχουν έρθει, ισοτίμηση κολεγίων, αναγνώριση, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εκπαίδευση. Κοιτάξτε τώρα, καλό είναι να συζητάμε για αυτά που θα έρθουν, όμως έχουμε μια πραγματικότητα, υπάρχει, τη ζούμε. Είμαστε 2 μήνες αφού έχουν ανοίξει τα σχολεία. Και τα κενά ζουν και βασιλεύουν. Υπάρχουν σχολεία στο κέντρο της Αθήνας που τους λείπουν βασικές ειδικότητες, φιλόλογοι, φυσικοί. Αυτό τώρα δεν είναι για να συζητήσουμε για το τι θα κάνει η κυβέρνηση, είναι το τι δεν κάνει, όπως δεν έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και μια ζωή, αυτό το έχουμε χρόνια τώρα, αυτό που ακούμε όταν γίνεται η αλλαγή της κοιτάλης από κυβέρνηση σε κυβέρνηση είναι το παραλάβαμε χάος. Και στην εκπαίδευση αυτό το ξέρουμε μια χαρά. Και να σας πω και κάτι. Κάθε χρόνο προσλαμβάνουν 25-30.000 αναπληρωτές. Αυτό τι αποδεικνύει ότι υπάρχουν περίπου τόσα χιλιάδες κενά στα σχολεία μας. Για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις δεν έχουν προχωρήσει, αφού πάνω κάτω ξοδεύουν αυτά τα χρήματα για αναπληρωτές, στη μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων? Να δουλεύουν στην εκπαίδευση, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα κενά, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα κυρίως με τα μαθησιακά κενά που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Μαθητές οι οποίοι θα δώσουν τρίτη λυκείου και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει σε μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ή να το πάω και αλλού. Υπάρχουν περιπτώσεις στα κατά τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας μας, όπου οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις στα έδρανα του καθηγητή. Δεν έχουν χώρο. Γράφουν τις εξετάσεις τους. Στα έδρανα του καθηγητή δεν έχουν χώρο. Υπάρχουν ουρές για να παρακολουθήσουν εργαστήρια. Χάνονται έτσι μαθήματα. Αλλά όλα αυτά είναι η πραγματικότητα που υπάρχει τώρα. Και φυσικά εμείς αναμένουμε και τους νέους νόμους που θέλει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αφορούν και τα πανεπιστήμια. Πρόκειται για νόμους που, από ό,τι ακούμε και από ό,τι διαβάζουμε, θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο να λειτουργούν τα πανεπιστήμια σαν επιχειρήσεις. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα γιατί, κατά τη γνώμη μας, ήδη αυτά τα χρόνια έτσι λειτουργούν και αυτό φέρνει στην καθημερινότητα του φοιτητή αρνητικές συνέπειες, σοβαρές αρνητικές συνέπειες, με τα ζητήματα σύντησης, με τα ζητήματα στέγασης, με τα ζητήματα του προσανατολισμού της έρευνας, και είναι κρίσιμο αυτό. Ας μην βγάλουμε από το κάδρο μας ότι αυτή τη στιγμή, και ας το πάμε λίγο γενικότερα στην τελική, το γεγονός ότι η χώρα μας μέσα από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά μεταμορφώνεται σε ένα βύθιστο αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ, από το οποίο φεύγουν ντρόουν, ανεφοδιάζονται πλοία, τα οποία είναι το μακρύ χέρι του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε το ζήτημα φυσικά για την έρευνα που γίνεται και με στα ελληνικά πανεπιστήμια προς σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Δηλαδή προς όφελος του ΝΑΤΟ, ενός πολεμικού δηλαδή μηχανισμού. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.